Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Σήμερα Δευτέρα, 27 Μαΐου 2013. Η Εκκλησία μας γιορτάζει τη μνήμη του Ελλαδίου Ιερομάρτυρος και Ιωάννου του Ρώσου. Ακούτε την εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας» με τον Τένι Καμαρίδη από το τρίτο ραδιοφωνικό πρόγραμμα της Ξάνθης, σε αναμετάδοση από την e-pavla-thraki-news.gr. Κάθε μέρα, τέτοια ώρα, να ζητήσω συγγνώμη που την περασμένη Παρασκευή αναχώρησα εκτάκτως και δεν είχα την ευκαιρία να σας ενημερώσω από την προηγούμενη μέρα. Δεν έγινε η εκπομπή «Το σχόλιο της ημέρας». Και να πω ότι για ακόμη μια φορά είχα την ευκαιρία να επιβεβαιώσω αυτό που πάντοτε έλεγα, ότι δηλαδή η χώρα μας και ιδιαίτερα ο τόπος μας παρουσιάζουν σημαντικά ελλείμματα ικανών στελεχών, ικανών αυτοδιοικητικών, ικανών πολιτικών γενικότερα, και όχι μόνο σε ό,τι έχει σχέση και σε ό,τι αφορά όλη αυτή την κρίση που βιώνουμε, αλλά και σε ό,τι έχει σχέση τις ευκαιρίες που μας δίνει ο καλός Θεός και η σοφή φύση, όπως συνηθίζω να λέω, για να μπορέσουμε να φέρουμε κυριολεκτικά τα πάνω κάτω και να ανακάμψουμε πολύ γρηγορότερα από ό,τι φαντάζεστε. Αυτή την ευκαιρία λοιπόν την άλλαξα το περασμένο Σαββατοκύριακο. Έλειψα στο εξωτερικό, στην κεντρική Ευρώπη, για μια δουλειά, και είχα την ευκαιρία να δω για ακόμη μια φορά, πολλωστή φορά, ότι αυτοί που θέλουν να ανεβάσουν το βιωτικό επίπεδο των πολιτών τους, αυτοί που θέλουν να δημιουργήσουν πόλους έλξης κόσμου, επισκεπτών, τουριστών, που είναι και μία από τις καλύτερες, αν όχι η καλύτερη βιομηχανία, μπορεί να αποδώσει χρήματα και μάλιστα εύκολα και γρήγορα, το κάνουν και όταν ακόμη δεν υπάρχουν υποδομές, μάλλον δεν υπάρχει τάλαντο φυσικό και ουσιαστικός πόλος έλξης. Και γυρνάω στη χώρα μου και προσγειώνομαι στην Θεσσαλονίκη και δυστυχώς στην πραγματικότητα, τη σκληρή πραγματικότητα, τη λυπηρή μάλλον πραγματικότητα, και βλέπω στη διαδρομή από τη Θεσσαλονίκη μέχρι την Ξάνθη ένα θαύμα. Ένα πράγμα που πουθενά στην κεντρική Ευρώπη, τουλάχιστον σε όλες αυτές τις χώρες που τα αεροδρόμια τους γεμίζουν με εκατομμύρια επισκεπτών καθημερινά, δεν υπάρχει. Όποιος ταξίδεψε, όλοι πιστεύω που έχουμε κάνει τη διαδρομή από Θεσσαλονίκη μέχρι Ξάνθη, δεν σας λέω την υπόλοιπη Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, Ξάνθη, και ξεκινάς με τη διαδρομή δίπλα στις Λίμνες και βλέπεις εκείνη την ομορφιά, και βγαίνει χθες ολόγιωμο το φεγγάρι και καθρεφτίζεται στις Λίμνες με ένα πεντακάθαρο ουρανό και ένα φεγγάρι πιο όμορφο από τον ήλιο, και συνεχίζει από την Ασπροβάλτα και βλέπεις και ντυμένες παραλίες και βλέπεις την απερατοσύνη της θάλασσας και έρχεσαι στην Καβάλα, άλλη ομορφιά, και στις ακτές της, και φυσικά έρχεσαι στην Ξάνθη. Τι να πρωτοπούμε? Να μιλήσουμε για τα βουνά, για τις θάλασσες, για τους κάμπους, για τα ποτάμια, για τις λίμνες? Γιατί? Και βλέπω λοιπόν, κάνοντας αυτή την θλιβερή συγχρόνως και τραγική σύγκριση, να στριμώχνονται στα αεροδρόμια της κεντρικής Ευρώπης άνθρωποι που αφήνουν χρήμα για να δούνε τρίχες, τις οποίες όμως οι άνθρωποι τις έχουν κάνει τριχές, για να πληροφορηθούν για ιστορία τοπική, που το πιο σημαντικό και πιο αρχαίο παλιό ιστορικό γεγονός είναι
άντε του 14ου ή 15ου αιώνα. Και να δουν φυσικά ή οτιδήποτε άλλα αξιοθέατα, τα οποία όχι μόνο χρειώνουν μπροστά στα δικά μας, αλλά δεν μπορούν να το συζητάνε καν. Δεν υπάρχει σύγκριση. Και λέω, διάολα, δεν μπορεί. Ή έχουν πουληθεί οι πολιτικοί μας, ή είναι deep ανίκανοι, ή μόνο νοιάζονται για την πάρτη τους, για την κονόμα τους, αυτοί τουλάχιστον που έχουν βγει ήδη ότι τα έχουν πάρει, και για το ξεπούλημα της πατρίδας μας. Θα έπρεπε, κυρίες και κύριοι, η χώρα μας και ιδιαίτερα ο τόπος μας καθημερινά να υποδέχεται χιλιάδες τουρίστες. Και ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Βρέθηκα για να μιλήσω και για άλλα μέρη της Ελλάδας και στην Κρήτη. Οι πτήσεις μου ήταν μέσω Ηρακλείου και είχα την ευκαιρία να καθίσω μια μέρα στο Ηράκλειο, χθες. Το αεροδρόμιο του Ηρακλείου εξυπηρετεί 155 πτήσεις την ημέρα. 155 πτήσεις την ημέρα, περισσότερες από το Air Venizelos της Αθήνας. Και ο νομός Ηρακλείου, δεν θέλω να κάνω συγκρίσεις με τη χώρα μας, δεν με τρελαίνει ιδιαίτερα, έτσι. Δεν με τρελαίνει, είναι τουριστικό σαφώς. Οι άνθρωποι ξέρουν να κρατάνε τον τουρισμό. Και λέω, δεν θα μπορούσαμε. Τώρα, Μάιος μήνας, και είναι τα πάντα γεμάτα. Και χαίρομαι. Και χαίρομαι γιατί οι τουριστικές περιοχές της χώρας μας περιμένουν μια σημαντική αύξηση των επισκεπτών για το φετινό καλοκαίρι. Και χαίρομαι ιδιαίτερα. Γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ανάλογο? Εγώ δεν είπα να συναγωνιστούμε το Ηράκλειο και την Κρήτη, για όνομα του Θεού. Αλλά δεν θα μπορούσε κάποιος με όραμα για αυτόν τον τόπο να αναλάβει πρωτοβουλίες και να ξεκινήσει έστω δειλά-δειλά σε αυτή την κατεύθυνση, παίρνοντας κεφάλια από τη Λερναία Ύδρα της υποβάθμισης και των μυριάδων των δικαιολογιών, των φθηνών δικαιολογιών, που τάχα μου δεν μπορούν και δεν υπάρχει δυνατότητα για τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή μας. Φθηνές δικαιολογίες υπάρχει. Μας έχουν εγκλωβίσει. Μας έχουν πείσει ότι όλα αυτά τα οποία προστατεύουν υποτίθεται το περιβάλλον δεν μας επιτρέπουν να αναπτυχθούμε. Αλλά κανένας δεν πήγε ποτέ να σπάσει το αυγό. Τέλος πάντων, ολοκληρώνω την άποψή μου λέγοντας ότι είναι κρίμα με όλα αυτά τα τάλαντα που μας έχει χαρίσει ο Θεός και η φύση, εμείς να κοιτάμε από μακριά, να μην ξέρουμε τι σημαίνει τουριστική συνείδηση, να μην υπάρχει καμία υποδομή, να χάνουμε χρήμα το οποίο παίρνουν συγκεκριμένες χώρες, συγκεκριμένα μέρη, τα οποία είναι σαφώς υποδιέστερης, όχι ομορφιάς και γενικότερο ενδιαφέροντος από την Ευρώπη μας. Τα πάντα τα αιτιολογώ στην ανυπαρξία, στην ανικανότητα και στην οχαδελφισμό και στον οχαδελφισμό του πολιτικού μας κόσμου. Πολιτικού αυτοδιοικητικού κόσμου. Δεν έχουν τσαγανό οι άνθρωποι. Δεν βλέπουν. Βόδια πάνε, μοσχάρια γυρνάνε. Τι να πω, αυτό που βλέπει διαγυμνού οφθαλμού οποιοδήποτε απλός ταπεινός πολίτης, δεν το βλέπουν όλοι αυτοί που ταξιδεύουν κάθε τόσο για το ψήλο το πείδημα, για το οποιοδήποτε άλλο πείδημα ή οτιδήποτε άλλο στο εξωτερικό και είναι εκπρόσωποι του λαού. Δεν τα βλέπουν, γιατί αν τα βλέπαν θα έλεγαν γαμώτο, γιατί εδώ και όχι στον τόπο μου, και θα έκαναν την αρχή. Τα ρίχνουμε όλα στο λαό, ότι δεν έχει, λέει, τουριστική συνείδηση. Πώς θα την αποκτήσει? Από τον ουρανό? Αν η ίδια η πολιτεία, οι ίδιοι οι πολιτικοί δεν ξεκινήσουν ένα τέτοιο αγώνα για να μπορέσει να ξεκινήσει τουλάχιστον και να διαμορφώνεται μια τουριστική συνείδηση και παιδεία. Είπα και προχθές, Δήμος Ξάνθης,
Αύριο να έρθει τώρα ένα κρουαζιερόπλοιο στην Καβάλα και να έρθουν 500 επισκέπτες, δεν ξέρει τι να τους κάνει. Δεν ξέρει να τους διαχειριστεί. Ο Δήμος Τσάντας. Θα μου πείτε γιατί οι άλλοι Δήμοι τι κάνουν. Και αυτό σας λέω. Δεν υπάρχει. Και δεν είναι μόνο η παλιά πόλη, γιατί μάθαμε να λέμε το Στολίδι, η παλιά πόλη, σαφώς είναι και η παλιά πόλη. Θα πρέπει λοιπόν ή να ξυπνήσουμε και να αρπάξουμε τις ευκαιρίες που μπορούν να μας στήσουν τα πόδια μας ή να συνεχίσουμε να κάνουμε τους βλάκες, τους απόκληρους και κάποια στιγμή, ναι, αν αυτός ο τόπος θα μπορέσει να προβληθεί και να αξιολογηθεί καλύτερα από κάποιους άλλους, να την κάνουμε και να έρθουν κάποιοι άλλοι να τον πάρουν. Δεν ξέρω, μιλάω ίσως παρομητικά, αλλά αυτά τα συναισθήματα μου δημιουργούνται κάθε φορά που τα βλέπω όλα αυτά και τα συγκρίνω με τον τόπο. Πάμε παρακάτω. Είπαμε προηγουμένως για το κέντρο φύλαξης λάθρων μεταναστών, που μας απαγορεύουν να το λέμε λάθρων μεταναστών, μη μόνιμων μεταναστών τέλος πάντων, μη νόμιμων μεταναστών, και για την τροφοδοσία του. Για τη φύλαξή του. Και κάποιοι προσπαθούν να ωραιοποιήσουν τα πράγματα. Ήρθε ο κύριος Δένγκας από Κέρκυρα, η Κέρκυρα. Κέρκυρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κυρία μου, έχει τουλάχιστον 30 τσάρτερς. 30 πτήσεις τσάρτερ τώρα, το Μάιο. Μόνο το πρωί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό σε χρήμα. Και σαφώς έχει μια άνθηση και τουριστική και οικονομική. Ο κύριος Δένγκας λοιπόν από την Κέρκυρα φροντίζει να ανεβάζει συνεχώς το επίπεδο της περιοχής του και καλά κάνει. Ας τα βλέπουν κάποιοι δικοί μας αυτά. Και φέρνει τα κέντρα λαθρομεταναστών θέλοντας να μας πείσει ότι δεν είναι το πρόβλημα, πρέπει να λυθεί. Πάρε λοιπόν στην Ξάνθη, πάρε στο Νευροκόπη, συγγνώμη, στο Παρανέστη, πάρε εδώ, Θράκη, Ανατολική Μακεδονία και στην Κέρκυρα δώσε πεντάστερα. Κύριος Σαμαράς. Από πού είναι ο κύριος Σαμαράς? Την Καλαμάτα. Από την Πύλο. Έχετε πάει να δείτε το περίφημο Κώστα Ναβαρίνο, το μεγαλύτερο ξενοδοχείο της Ελλάδας, στην Πύλο του, τη γενέτειρα του κύριου Σαμαρά, να πάθει την πλάκα της ζωής σας? Έτυχε αξίως ο Θεός και το είδα. Και είδα ότι πράγματι μιλάμε για ένα ξενοδοχείο από τα καλύτερα της Ευρώπης. Για να είπα του κόσμου. Πού? Στο χωριό του κυρίου Σαμαρά. Στην Ξάνθη. Σαφώς. Κέντρο λαθρομεταναστών. Και αν υπάρχει κανένα ψίχουλο, κανένα catering, κανένα security, καμιά ξέρω οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, αυτά βεβαίως πρέπει να ακολουθηθεί διαδικασία και να χτυπηθεί σε έναν διαγωνισμό, προφανώς θα τα πάει η Αθήνα. Ερώτηση. Καλά κύριε Δένγκα, όταν τα φέρατε 5 ώρα τα ξημερώματα και τους βάλατε εδώ πέρα ουρανοκατέβατους κρυφά και μυστικά από την τοπική κοινωνία, μας τη φέρατε δηλαδή, δεν μας τους φέρατε μόνο, μας τη φέρατε κιόλα. Όλα μπόρεσαν και έγιναν μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου, μετακινήθηκε όλος αυτός ο κόσμος, έγιναν τα πάντα μέσα σε λίγες ώρες, ξημέρωμα. Και όταν είναι να δώσετε κανένα βράκο ή να απολαύσει κάποιους καρπούς η τοπική κοινωνία, τότε θυμάστε ότι αυτά χρήζουν άλλους διαγωνισμούς, πανευρωπαϊκούς ενδεχομένως ή διεθνείς, δεν ξέρω, θα το μάθουμε γι' αυτό, για να ακολουθηθούν νόμιμες διαδικασίες. Δηλαδή στα καλά και συμφέροντα ισχύουν άλλα και στα αποδιοπομπέα άλλα. Και θέλω να μας πείστε ότι έτσι γίνεται και έτσι πρέπει να γίνει. Και πάλι δεν φταίει ο Δένγκας, παιδιά. Ο Δένγκας κάνει δουλειά του. Το θέμα είναι εδώ τι γίνεται. Εδώ τι κάνει η κοινωνία. Ας το κάνουν αυτό. Κάπου αλλού, πιο νότια, δεν σας έλεγα τι γινόταν. Αυτή η διαφορά. Ότι εμείς, δια των εκπροσώπων μας, είμαστε αυτοί που είμαστε. Να μην το πω και εγώ έτσι πάλι. Χρησιμοποιήσω άλλη γλώσσα. Και μας ξέρουν ότι είμαστε αυτοί που είμαστε. Και να δείτε ότι όπως πάει το Μουχαμπέτη, έτσι θα συνεχίσει. Πάμε παρακάτω. Έσκασε ένα θέμα αυτές τις μέρες που συζητιόταν
σε πηγαδάκια πολιτικά μέχρι τώρα, αναφορικά με την εκλογή του Δημάρχου και με το καθεστώς κάτω από το οποίο θα γίνουν οι εκλογές του 2014, σε ένα χρόνο ακριβώς από τώρα, το Μάρτιο 2014. Βέβαια δεν έχει διακρινιστεί ακόμη αν θα δοθεί παράταση ή όχι. Αλλά όλα δείχνουν, και όπως τουλάχιστον πάνε τα πράγματα, ότι σε ένα χρόνο θα έχουμε εκλογές. Αυτοδιοικητικές, ευρωεκλογές και περιφερειακές. Άλλο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους δημάρχους, άλλο ξεχωριστό ψηφοδέλτιο για τους δημοτικούς συμβούλους. Φανταστείτε λοιπόν έναν δήμαρχο να εκλέγεται και να έχει, ξέρω εγώ, όλους και όλους που θα μπορεί να τον στηρίξουν, συνεργάτες δηλαδή, 5 ή 4 ή 6. Και οι υπόλοιποι να είναι χωμένοι από άλλα κόμματα, από Χρυσή Αυγή, ΣΥΡΙΖΑ, ξέρω εγώ, Δημοκρατική Αριστερά, λέμε τώρα έτσι, ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία κτλ. Και να προσπαθεί ο άνθρωπος να βγάλει, να περάσει προγραμματιστικές, να υλοποιήσει το πρόγραμμά του και να συμπληρώσει πλειοψηφίες μέσα στα συμβούλια. Ήθελα να μάθω. Αυτά τα μυαλά, και δεν ξέρω αν είναι προσωπική επιλογή του Ευρυπίδη Στυλιανίδη, αυτά τα μυαλά που σκαρφίζονται όλες αυτές τις ιστορίες, εκτός από τον υπέρμετρο κομματισμό που θέλουν να επαναφέρουν μέσα στην αυτοδιοίκηση, γιατί αυτό θα γίνει. Θα βάλει ένα κόμμα 10 υποψηφίους, δημοτικούς συμβούλους, και θα τους στηρίξει σε ένα στεναρά. Έτσι. Θα γίνει χαμός. Ένα συνοθήλευμα. Μια βαβέλ. Και περιμένουν κάποιοι καλλικρατικοί άρχοντες με αυτές τις προϋποθέσεις να δουλέψουν οι δήμοι, οι οποίοι ήδη έχουν γίνει σκουριασμένα γρανάζια, και να πάει το σύστημα μπροστά της αυτοδιοίκησης. Τα πάντα λοιπόν θα έχουν μια κομματική τηλεκατεύθυνση και τα πάντα θα κολλάνε στην επαρχία για να λύνονται από το κέντρο. Δεν ξέρω πού το πάει το Μουχαμπέτη στην ελληνική κυβέρνηση. Αλλά στο θέμα αυτό έχει ένα τεράστιο φάουλ. Αν και εφόσον επιτρέψει να εξελιχθεί κάτι τέτοιο, εκτός του γεγονότος ότι θα γίνει μια επανάσταση από τους δημάρχους και ορθώς, από τις λίγες φορές που πράγματι θα τους το αποδώσω δίκαιο, θα έρθει μια τέτοια ανακατασούρα που θα μπορέσει να προχωρήσει τίποτα. Θα σταματήσουν τα πάντα. Εκτός και αν θέλουν να βρουν κάποιες αφορμές για να δικαιολογήσουν την έτσι και αλλιώς εκ του προημίου προαποφασισμένη δηλαδή στασιμότητα στα δημοτικά πράγματα, στα τοπικά πράγματα, και να δικαιολογήσουν σε αυτό. Σε ότι δηλαδή δεν υπάρχουν πλειοψηφίες και δεν ψηφίζονται θέματα μέσα στα δημοτικά συμβούλια. Δεν ξέρω γιατί τον μπερδεύουν έτσι το Μουχαμπέτη. Δεν ξέρω γιατί κάνουν τα πράγματα ακόμη πιο δύσκολα. Το θέμα είναι όμως ότι αντί να ανοίγουν παραθυράκια για φως το τούνελ, κλείνουν και τις τελευταίες χαραμάδες. Γιατί? Υπάρχουν λοιπόν πολλά γιατί, τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Και δεν είναι αυτό το γιατί μόνο το οποίο αφορά διαδικαστικά της αυτοδιοίκησης, που όμως είναι πολύ ουσιώδη για την καθημερινότητα των πολιτών. Υπάρχουν πολλά γιατί και οι συμπεριφορές του οικονομικού επιτελείου και για πολλές άλλες τοποθετήσεις στελεχών, οι οποίοι δεν δίνουν καμία απάντηση, και όλα αυτά τα οποία δημιουργούν αυτή τη ρευστότητα, την πολιτικο-οικονομική, κοινωνική, η οποία ένας Θεός ξέρει τι θα βγει. Κλείνω με τα τοπικά μας. Είπα λίγο πριν για το Δήμο Ξάνθης και γενικότερα για όλα αυτά τα οποία θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε σωστά και που δεν εκμεταλλευόμαστε. Ήρθα λοιπόν εχθές, όπως σας είπα, και πήρα το αυτοκίνητό μου. Ναι. Ποιο, πες μου. Ναι, το ελληνικό συνέδριο. Και γιατί όμως απερίφθη, άμα θες. You don't know. Ναι. Συνεχίζω. Πριν τελειώσω την εκπομπή θα σου πω να μου το δώσεις. Οκ. Να είσαι καλά. Ωραία. Αυτό μας έλειπε τώρα. Θα το δουν και οι συνεργάτες μου με ρεπορτάζ. Λοιπόν, λέγαμε.
Είναι να γελά κανείς. Είναι να γελά κανείς με αυτά τα χάλια. Εκεί που θέλουν λοιπόν βρίσκουν τρόπους και λύσεις, και εκεί που υπάρχει πραγματική ανάγκη υπάρχει πάντοτε μια δικαιολογία. Έλεγα λοιπόν λίγο πριν για την αξιοποίηση κάποιων πραγμάτων από πλευράς της αυτοδιοίκησης και την απραγία των αυτοδιοικητικών σε πράγματα που είναι μείζονες σημασίες. Διάβαζα λοιπόν, και είναι γνωστό και έχουμε ασχοληθεί και εμείς με ρεπορτάζ, δηλώσει του αντιδημάρχου του κ. Τάσου Θεοδωρίδη για τα αδέσποτα σκυλιά. Είναι ένα τεράστιο θέμα το οποίο τι να ξεφύγει. Μάλιστα ανέφερε σε κάποιο συνάδελφο και νούμερο ότι είναι πάνω από 1000 σκυλιά αδέσποτα. Και λέω, ρε παιδί μου, και μιας που αναφέρθηκα προηγουμένως στο τελευταίο μου ταξίδι, δεν έχω δει ποτέ πουθενά σε καμία χώρα από τις πιο έτσι πλούσιες μέχρι τις φτωχότερες της Ευρώπης πουθενά ένα σκυλί έξω, ένα παρά μόνο τα δεσποζόμενα. Και λέω, τι τα κάνω, μήπως τα κάνω λουκάνικα, τα κάνω σαλάμια, ρε παιδιά, μαζί με αλογίσιο κρέας, μπας και τρώμε και σκυλίσιο στα ελλανδικά της Γερμανίας. Αποκλείεται, το γνωρίζουμε πολύ καλά αυτό. Υπάρχει όμως μια ευνομούμενη πολιτεία και μια αυτοδιοίκηση η οποία μπορεί να καταφέρνει το αυτονόητο. Γιατί όταν πληρώνει ο δημότης δημοτικούς φόρους, δημοτικά τέλη και τα μαλλιά του για να είναι εντάξει υποχρεώσεις του, γιατί αν δεν πληρώσει δεν θα έχει φως, νερό, δεν θα έχει τίποτα, απαιτεί, δεν επαιτεί, απαιτεί από αυτούς τους οποίους πληρώνει να έχει φωτισμό, να έχει καθαριότητα, να έχει να μην είναι τώρα απειλούν να δέσποτα σκυλιά και όλα αυτά τα πράγματα, το οποίο είναι αυτονόητο, το πλέον αυτονόητο. Βγαίνει λοιπόν αντιδήμαρχος και λέει, όχι μόνο ο σημερινός, και ο παλιός και ο προηγούμενος και όλοι, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα γιατί δεν έχουμε λεφτά. Μα εμείς πληρώνουμε. Έχουμε, λέει, 1000 δέσποτα. 1000 δέσποτα! Κάθε γωνία και μια γέλη. Και βγαίνει η φίλη μου η Σοφία Ισλάτκο από το Σωματείο Ζωοφύλων και κάνει αγώνα. Και πράγματι υπάρχουν άνθρωποι ευαίσθητοι με τα ζώα, όπως και εγώ και όλοι μας λίγο πολύ. Πλην όμως, τι να σου κάνει και εκείνος ο γονιός, ο οποίος βλέπει το παιδί του το απόγευμα ή το βραδάκι όταν γυρνάει σπίτι του δαγκωμένο. Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Τεράστιο. Που μπορεί να οδηγήσει σε άσχημες εξελίξεις. Έχουν χάσει και τη ζωή τους άνθρωποι από επιθέσεις σκυλιών. Γίνεται ένας αγώνας για εμβολιασμούς, ξέρω εγώ, και όλα αυτά τα οποία γίνονται από ιδιώτες, όχι από το Δήμο. Γιατί ο Δήμος λέει ότι δεν έχουμε λεφτά. Μόνο με ποδός. Συγγνώμη, ρε παιδιά. Αν δεν έχετε λεφτά για το ένα, αν δεν έχετε λεφτά για το άλλο, και με αυτή τη λογική δεν γίνεται τίποτα, τότε γιατί υπάρχετε? Και δεν είναι μόνο τα σκυλιά. Έχουμε τελευταία πολλά παράπονα από την υπηρεσία Πρασίνου. Από την υπηρεσία Πρασίνου, τον αντιδήμαρχο και τον κύριο Μπαμπάτσου. Βάζουν δενδράκια. Βάζουν δενδράκια εκεί της Βασιλείας Σοφίας, μου λένε, και δεν τα ποτίζουν. Και ξεραίνουν. Δηλαδή, κάνουμε δαπάνη για να μπουν κάποια πράγματα στοιχειοδός, να υπάρχει ένας καλοπισμός. Στοιχειοδός στην Ξάνθη. Δεν υπάρχει. Λέμε στοιχειοδός. Και δεν πάνε να τα ποτίσουν. Και πάει, ευτυχώς και μαθαίνω και μπράβο του, ο κύριος Τερζόγλου, ο μελέτης, και πάει να ψάξει, λέει, να βρει τις βάνες, να τις ανοίξει και κάνει πατέντες για τον αυτόματο ποτισμό. Το αυτονόητο! Είναι δυνατόν με αυτή τη λογική ένας δήμος, δήμαρχε, να περπατήσει? Δηλαδή δεν έχουμε λεφτά από τη μία, ή εκεί μπορούμε να κάνουμε κάτι έτσι για να φανεί και μετά το παρατάμε? Αυτές είναι οι υπηρεσίες σου. Αυτοί είναι οι δήμοι μας. Άρα λοιπόν εδώ δεν είναι μόνο θέμα χρημάτων. Αν νομίζουν κάποιοι αυτοδιοικητικοί ότι όταν δεν έχουμε λεφτά δεν κάνουμε τίποτα, τότε καλύτερα πας σπίτι σου. Να πάνε στα σπίτια τους. Και αν δεν θέλουν κάποιοι να δουλέψουν από τους υπηρεσιακούς παράγοντες, να πάνε και αυτοί στα σπίτια τους. Οι αυτοδιοικητικοί και γενικότερα οι υπηρεσίες αυτοδιοίκησης είναι για να εξυπηρετούν τον πολίτη. Τον φορολογούμενο πολίτη, τον πολίτη που πληρώνει τους φόρους, τα χαράτσια και τα άντερά του. Και έχει απέτηση να έχει τα στοιχειώδη. Συμφωνώ ότι στην καθαριότητα είναι και θέμα δικό μας. Ακούω. Ναι. Μην γελάς, λέγε.
Εδώ και μια εβδομάδα. Τι λέει η απόφαση? Συγγνώμη ρε παιδιά, εδώ ξεκίνησα πειραματικά υποτίθεται και είχαμε και αποτελέσματα. Τώρα τι, δεν... Πώς? Σκηνικά. Ναι, ναι, φυσικά, ναι, ναι. Λοιπόν, γελάω πικρά γιατί αυτά τα γράψαμε πρωτοσέλιδα με τυχαίους τίτλους και κάποιοι μας είπαν ότι δεν θέλαμε να γίνουμε εφαρμογές. Όχι, το θέμα είναι το εξής. Γιατί απερίφθη από το Ελεκτικό Συμβούλιο? Δεν μας είπε πουθενά, δεν αναφέρεται πουθενά ο λόγος γιατί απερίφθη. Ποιος ήταν ο λόγος? Ήταν τα σκευάσματα που όπως λέγαμε ήταν ισχυρά, ήταν τοξικά ή είναι κάποιος άλλος λόγος διαδικαστικός? Γιατί αν είναι διαδικαστικός ο λόγος, δεν πρέπει να πάνε κάποιοι στο... να απολογηθούν. Μάλιστα. Μάλιστα. Τον Ιανουάριο φωνάζουμε. Και τώρα λοιπόν απερίφθη για τρίτη χρονιά συνεχίζομαι. Τρίτη χρονιά είναι φέτος, έτσι υπόψη. Τρίτη χρονιά. Μάλιστα. Λοιπόν, με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή. Με αυτό να κλείσουμε την εκπομπή. Σε ευχαριστώ πολύ. Να σε ευχαριστώ πολύ. Είναι όχι φοβερό. Είναι όχι απαράδεκτο. Τέλος πάντων, όλες οι λέξεις κάνουν το νόημά τους. Θα το δούμε μπροστά μας, γιατί δεν μιλάμε τώρα για ένα πρόγραμμα το οποίο απερίφθη. Δεν είναι ένα εργάκι. Είναι η καταπολέμηση κουνουπιών, τα οποία κουνούπια ευθύνονταν πέρσι για θανάτους. Έτσι. Είναι τραγικό, δεν είναι μόνο. Παραλυσίες κτλ. Οπότε θα το δούμε σήμερα και όλα θα το πλησιάσουμε και θα το προσεγγίσουμε από όλες τις πλευρές. Ναι, φυσικά. Να είσαι καλά. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δυστυχώς θα μπορούσαμε να κλείσουμε λίγο διαφορετικά την εκπομπή. Οι εξελίξεις όμως είδατε που είναι αυτές που τρέχουν και είναι δυστυχώς αρνητικές. Έλεγα λοιπόν προηγουμένως για την αυτοδιοίκηση και την ανικανότητα ορισμένων να κάνουν το αυτονόητο. Συμπληρώθηκε το καρέ με αυτό που μας είπε ο Γιάννης Ογκορόγιας, με την εξέλιξη δηλαδή από το ελεκτικό συνέδριο, το οποίο διάβασε και η Μαρία από ανακοίνωση του Γιώργου του Παυλίδη. Δεν το γνωρίζουμε, θα το δούμε σήμερα αναλυτικότερα και με ρεπορτάζ. Φωνάζω από τον Ιανουάριο, αν θυμάστε, με λέγανε γραφικό, όταν ξεκίνησαν εφαρμογές και όπως είπε και ο Γιάννης, στήθηκαν τα σκηνικά και είπαμε ότι έγινε ένα show με ημέτερους εκεί επικοινωνιακούς της επικοινωνίας για να προβληθούν κάποια πρόσωπα και συνέχεια όλη αυτή η ιστορία βλέπουμε ότι έρχεται να καταρριφθεί. Επιφυλάσσομαι, θα επανέλθω αύριο με περισσότερα. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού της εκπομπής για αύριο γύρω στις 12 παρά 20 να είμαστε γεροί και ζωντανοί και να τα ξαναπούμε. Γεια σας.